Ξέρεις πολιτικός, έτσι. Δεν το ξέρεις. Πάντα πισινή. Πάντα το δεν ξέρω. Τώρα δεν είναι. Κάτι ακούγεται. Παραφώνησε είχαμε τις πρόσφατες. Λοιπόν, σύντομος θα είμαι, απλώς πρέπει όλοι μας εμείς εδώ να κλείσουμε τα μάτια και να φανταστούν μια τεράστια γέφυρα που ξεκινάει από την ΚΟ και καταλήγει στο κέντρο της Ευρώπης. Αυτό ακριβώς το πράγμα αντιπροσωπεύει η Ryanair και όλες οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Έχουν μετακινήσει το νησί μας δίπλα στο κέντρο της Ευρώπης, ενώ είμαστε ο πιο απομακρυσμένος προορισμός. Άρα λοιπόν, είναι μονόδρομος. Σίγουρα οι tour operators έχουν βοηθήσει τα μέγιστα στο νησί. Μέχρι πριν από καμιά δεκαετία χρόνια, πραγματικά δούλευαν με όλους πάρα πολύ καλά. Όμως βλέπουμε ότι όσο ανοίγουν μεγάλα ξενοδοχεία, μεγάλες μονάδες, όλο και λιγότερο ο μικροξενοδόχος, ο μικροδιαμερισματούχος έχει πρόβλημα και πλέον οι tour operators τον έχουν ανάγκη μόνο την υψηλή περίοδο για 1-1,5 μήνα, αφού γεμίσουν όλα τα άλλα, τότε πάνε και παίρνουν με 5-10 ευρώ το δωμάτιο για να μετακινήσουν τον κόσμο που είναι και έχουν στο αεροπλάνο τους, να τους πάνε εκεί. Η Ryanair και οι άλλες εταιρείες αυτό που έκαναν δεν ήταν ότι αυτό που φοβούνται οι tour operators δεν είναι να τους πάρουν κόσμο. Ο κόσμος αυτός που πετάει με αυτές τις εταιρείες είναι διαφορετικός. Καταρχήν έχουμε κόσμο από μέρη που δεν ξέραμε ότι υπάρχει. Από το Κάουνας, από το Όσλο που τους είχαμε χάσει τελείως. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πήγαιναν με τους tour operators, έτσι και λέω ότι δεν έχουν πτήσει από εκεί. Από Βρυξέλλες, είχαμε ποτέ tour operator από Βρυξέλλες, ήταν μια μικρή εταιρεία, ήταν και αυτή που πετούσε από περιφερειακά δρόμια. Άρα λοιπόν, αυτό που φοβούνται οι tour operators είναι να μην χάσουν τη διαπραγματευτική τους ικανότητα. Αυτό που πήγαιναν στο μικροξενοδόχο που είχε ανάγκη και έπαιρναν για 1-1,5 μήνα με 5-10. Τώρα ο μικροξενοδόχος λέει δεν τον έχω ανάγκη, θα δουλέψω 2-3 μήνες με ένα καλό ποσό και μετά ας κάνουμε. Αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά. Αυτό που μου είναι τρομερές και τίποτα άλλο. Τώρα, αυτή τη στιγμή έχουν περίπου το 10% οι εταιρείες χαμηλού κόστους, έχουν το 10% της αγοράς. Όπως είπε ο κ. Κυρίτσης, μπορεί να πάει και 20, άνετα και 25, χωρίς να επηρεαστούν καθόλου οι tour operators. Άρα, έχουμε ένα πεδίο μπροστά μας τεράστιο, ένα διπλακόμα και αν διπλασιάσουν ή τριπλασιάσουν το μέγεθός τους εδώ στο νησί μας, πάλι δεν θα πειράξει τους tour operators. Ο στόχος και το άλλο μεγάλο καλό που έφεραν αυτές οι εταιρείες είναι ότι πραγματικά μπορούν να επιμηκύνουν την τουριστική σεζόν. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να πετάξουν χειμώνα, το διαπιστώσαμε τον πρώτο χρόνο, ερχόντουσαν οι άνθρωποι, δεν βρίσκαν κάτι να κάνουν εδώ, διαμαρτυρόντουσαν. Όμως στο πακέτο που μας ζήτησαν να συζητήσουμε όταν πήγαμε και στο Όσλο, στο Δουβλίνο, αλλά και όταν πήγαμε τον κύριο Παλαλή στην Αθήνα τον Ιανουάριο και βρεθήκαμε μαζί τους, είχαν και χειμώνα, αλλά αν τους δίναμε τα λεφτά που ζητούσαν για την ΚΟ ήταν περίπου 450.000. Αυτό το ποσό, όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο. Με επίμονες συζητήσεις, με φαξ, με ξανά συζητήσεις, τηλεφωνικές, με email. Καταφέραμε και ήταν άθλος, πιστέψτε με, από 450 που ζητούσαν να πάει γύρω στα 160.000, 160 με 180 για σχεδόν 30 πτήσεις, 28 με 30 από Μάρτιο μέχρι Νοέμβριο. Σε αυτό είχαν συμφωνήσει. Ήταν τεράστια επιτυχία. Αυτή η επιτυχία απαξιώθηκε από τη Δημοτική Αρχή. Υπόθηκε ότι ήμασταν αυτόκλητοι διαπραγματευτές, δεν θυμάμαι πώς το είπε ακριβώς. Απαξίωσε τον Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο των Ξενοδόχων. Ξεκινάνε τώρα τις διαπραγματεύσεις από την αρχή.
Εγώ δεν θέλω να φανώ μάντης κακών μαντάτων, αλλά τέτοια τιμή για αυτούς τους μήνες και αυτές τις πτήσεις είναι σχεδόν αδύνατο να ξαναπετύχουμε. Τους πιάζαμε στον ύπνο τότε, τώρα είναι πιο... έχουν ξυπνήσει. Τέλος πάντων, μακάρι να το ξαναπετύχουμε. Πάντως, οπωσδήποτε αυτή η εταιρεία δεν πρέπει να χαθεί, είναι κολοσσός. Μιλάμε για όλες τις άλλες, αλλά από μόνη της αυτή, παρόλο που δεν είναι τα καλύτερα παιδιά, εγώ έχω τις χειρότερες αναμνήσεις από τις διαπραγματεύσεις μαζί τους. Έτσι, όταν πήγαμε στο Δουβλίνο, χαρακτηριστικό ήταν ότι δεν μας έδωσαν ένα ποτήρι νερό. 5 ώρες, 4 ώρες μιλούσαμε στο γραφείο τους μέσα, δεν μας πρόσφεραν ένα ποτήρι νερό. Δεν είναι τα καλύτερα παιδιά. Όμως είναι businessman, ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους, πετάνε σωστά, πετάνε κερδοφόρα. Όπου δεν είναι κερδοφόρα, φεύγουν. Αν δείτε, πέρσι τον Μάρτιο γεμίσανε το 30%, που πετάξανε μερικές μέρες τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, γεμίσανε περίπου το 30% των καθισμάτων τους. Εκεί μπαίνανε μέσα. Πετάξανε όμως. Γιατί τους είχαμε πει ότι θα συμφωνούσαν. Λοιπόν, βρεθήκαμε ξανά εκτεθειμένοι. Δεν τους δώσαμε αυτά που είπαμε, που δώσαμε τα χέρια. Γι' αυτό πετάξανε από Μάρτιο. Πετάξαν λοιπόν στο 30%, μπαίνουν μέσα. Αυτοί, αν δεν έχουν 85-90% πληρότητα, μπαίνουν μέσα. Γι' αυτό μας ζητάνε αυτά τα χρήματα, που ουσιαστικά είναι για την αρχή και το τέλος. Δεν είναι για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Εκεί μπορούν να βάλουν και 60% για να τις γεμίσουν. Δεν έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα Μάρτιο-Απρίλιο, που πρέπει να δώσουν πτήση με 15 ευρώ, με 10 ευρώ για να γεμίσει η θέση τους. Δεν κάνει όμως τόσο τα καύσιμα. Ακόμα και να τον γεμίσουν με 15 ευρώ, δεν βγαίνουν. Εκεί, γιατί υπόθηκε πολλές φορές και γιατί ζητάνε και γι' αυτό και αφού πετάνε καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν το βάζουν μέσα. Μπορεί τις πληρωμές τους να τις θέλουν ένα μήνα και ουσιαστικά να φαίνεται ότι πληρώνουμε και Ιούλιο και Αύγουστο. Δεν είναι έτσι. Πληρώνουμε για την αρχή και το τέλος. Λοιπόν, αυτά πιστεύω ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου πρέπει να έχουμε καταλήξει. Το ΕΒΕ πρέπει να έχει έρθει συμφωνία. Ο κ. Χαλκιδιός πρέπει να πιέσει τους ροδίτες να κινηθούν λίγο πιο γρήγορα και να μας ενημερώνει όποιον θέλει να ενημερώσει. Αλλά πάντως κάποιος αρχικό πρέπει να ενημερώνεται για αυτά τα πράγματα. Γιατί τώρα να αφήνεις άλλους να κάνουν διαπραγματεύσεις για σένα λευκό, και αυτό δεν είναι ότι καλύτερο, παρόλο που έχω τυφλή εμπιστοσύνη, αλλά καλό θα είναι. Εγώ είχα προτείνει μάλιστα να έχει και έναν εκπρόσωπο της ΚΟ, είτε από το ΕΒΕΔ, είτε τον κύριο Τωρίγιο Χαρκιδιό, είτε τον κύριο Σαράτη, οποιονδήποτε, ή ακόμα και από τον Ενίο Φορέα, ο νέος αντιπρόεδρος, ο κύριος Κοπάτης, θα μπορούσε να είναι στη διαπραγματεύσεις. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτά, από εδώ μέσα πρέπει να βγει μία ενότητα, μία πίεση μεγάλη προς όσους χειρίζονται τα χρήματα του κουακού λαού, ότι δεν μπορούν να τα χειρίζονται ελευκό. Η εντολή από μας, από τους φορείς, από τον κόσμο της ΚΟ, από τις επαγγελματίες, είναι ένα μέρος, μεγάλο μέρος, 20%, 30% θα είναι αυτό, από το διφοδό πρέπει να πηγαίνει για συνδιαφήμιση και για άλλες εταιρείες ακόμα, αλλά και βέβαια αυτό που υπόθηκε στο τελευταίο συμβούλιο του Ενίου Φορέα, ότι τέρμα οι εκθέσεις και δεν θα πηγαίνουν πουθενά, αλλά θα προβάλλεται κόσμο μόνο μέσω του ίντερνετ, αυτό είναι αστειότητα. Έτσι, δεν είναι πιο έξυπνη, πιο χαζή όλοι οι προορισμοί τουριστικοί που στις εκθέσεις τις τουριστικές κάνουν τεράστια περίπτερα και κάνουν φοβερή παρουσίαση. Όσο και αν το ίντερνετ έχει μπει στη ζωή μας και έχει το 80-90% των τουριστών μπαίνει και ενημερώνεται μέσω ίντερνετ για τους προορισμούς, πάντα μια καλή παρουσία, δεν λέμε να έχουμε ούτε δικό μας περίπτερο τεράστιο, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε σε όσο να τον περισσότερες εκθέσεις με παρουσία επαγγελματιών, να έχουν ένα χώρο οι επαγγελματίες να συναντήσουν τους αντίστοιχους επαγγελματίες από την Ευρώπη. Αυτά, ευχαριστώ. Όποιος...
Διατάφτα, μπορούμε να το έχουμε το διατάφτα. Άμα βαθούμε τώρα όλοι τα ίδια, δεν κάνουμε τίποτα. Ο χρόνος για μας εδώ είναι χρήμα. Ό,τι αν χάσουμε τη Ryanair, το βλέπουμε ότι χάνουμε την υγεία από τα πόδια μας. Πείτε μας τι θέλετε από εμάς, να τελειώνουμε. Αυτό θέλουμε, το διατάφτα. Νομίζω, αγαπητοί φίλοι, νομίζω... Δεν είναι θέμα τα 150 χιλιάρικα αυτά, μια μέρα τα βρίσκουμε, τα δώνουμε. Το θέμα είναι όπως είπες, τα κέρδη, τα μετά, αν ο κύριος θα κάνει πάλι σημαίες, είναι δωρονάδων. Δεν είναι τα 150 χιλιάρικα, μία έτσι θα κάνουμε, θα μαζέψουμε, να τα δώσουμε, να τη φέρουμε. Τελείωσε. Τα κέρδη, αν τα κάνει πάλι αυτός ο κύριος σημαίες, τι γίνεται. Λοιπόν, πείτε μας το διατάφτα. Τι θέλετε από εμάς, γιατί εμείς αυτή είναι Αύγουστος, ο χρόνος είναι χρήμα και bye bye. Αύριο σε 20 μέρες η Ryanair σταματάει, τελειώσαμε. Δεν έχουμε τρακτορία. Είμαστε τελειωμένοι. Πάμε όλοι για κλείσιμο. Τα εστιατόρια, οι ταξιτζίδες, τα τουριστικά, όλα αυτά. Από πού θα έρθει ο κόσμος. Από όλους γλούσιοι θα έρθει να πάει στο εστιατόριο. Από όλους γλούσιοι θα έρθει να ψουμίσει. Από όλους γλούσιοι θα έρθει να κοιμηθεί στα διαμερίσματα. Από πού. Πείτε μας να τελειώνουμε. Εδώ και τώρα. Τι θέλετε. Δεν τα κατέβουμε. Κατακατέβουμε. Όχι. Τι θέλετε να κάνουμε. Αυτά μας πείτε. Εδώ όραμα θεσσέρα, εδώ όραμα. Λοιπόν, νομίζω, αγαπητοί φίλοι, για να μπούμε σε μια διαδικασία συζήτησης, όποιος από τους παρισταμένους, οι υπόλοιποι που είμαστε στο πάνελ θα μιλήσουν στο τέλος, όποιος θέλει από τους παρισταμένους να μιλήσει, να πάρει τον λόγο, είτε από μικροφόνου, έχουμε για ένα μικρόφωνο. Λίγο, γιατί εδώ πολλά μένουν και περιμένουμε αγωνία, επιγραμματικά. Μισό λεπτό, γιατί βλέπω και με αγωνία τους από κάτω. Δεν θα κάνω λόγο, δεν θα το κι δύο, τρία πράγματα επιγραμματικά να τους πω από τους ανθρώπους που αφήσαμε στους δουλειά μας και ήρθαμε σήμερα εδώ. Ωραία. Και μετά κάτω τη συζήτηση. Ωραία. Δώσε το μικρόφωνο του άλλου, φίλοι, φίλοι, λένε. Δώσε το άλλο το μικρόφωνο. Δώσε το άλλο το μικρόφωνο.